συνεχίζω εδώ πέρα. Και η Εκκλησία οικετεύουσίσαι πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσε ημάς. Έναρξη τελετής. Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σου επάκουσον και λέησον. Τες πρεσβείες της Πανακράτου αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και των Θεϊκών. Από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Από τον βουλευτή Αργολίδας, κύριο Ανδρέα Πουλιάν. Συσκέντρων Τετάρτης Μεραρχίας Πεζικού, κύριο Ιωάννη Δημητρέλη.
Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου, κύριο Ευάγγελο Κατερινάκο. Από τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρματωμένοι Μωραΐτες Στάικος Σταϊκόπουλος, Ναύπλιο 1822, κύριε Κωνσταντίνο Δημούλη. Για μας να παρευρισκόμαστε σήμερα στην απελευθέρωση της πόλης στα 201 χρόνια, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Μητσοτάκη, βεβαίως τιμώντας τους νεκρούς μας, οι οποίοι δώσαν τη ζωή τους, προκειμένου σήμερα η πατρίδα μας να είναι ελεύθερη. Με τις σκέψεις αυτές και επειδή τα μηνύματα αυτά είναι διαχρονικά και νομίζω ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων δίνουν καθημερινό αγώνα προκειμένου να διατηρήσουν την ενταφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, τα δίκαια της Ελλάδος. Και βεβαίως και να αποκρούσουν κάθε επιβουλία έναντι της απειλής χώρας. Νομίζω ότι με βάση και τη σημερινή μέρα και με τα μηνύματα τα οποία δλούμε από τους ένδοξους προγόνους μας, μπορώ να πω ότι είμαστε εδώ πέρα προκειμένου να διαφυλάξουμε αυτά τα ιδανικά. Χρόνια πολλά. Σήμερα η θέση μας είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Μάλλον η θέση της χώρας μας είναι πολύ καλύτερη στη διεθνή κοινότητα και στη σχέση βέβαια με τους γείτονες. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια τόσο στον αμυντικό τομέα, όσο βεβαίως και στο κομμάτι των εξοπλισμών, αλλά κυρίως στη εξωτερική πολιτική, έτσι ώστε η χώρα μας σήμερα έχει μια πιο δυνατή φωνή σε όλα τα διεθνή φόρα, αλλά κυρίως μέσα από την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, στέλνουμε τα απαραίτητα μηνύματα ότι πρέπει κάποιος να σκεφτεί διπλά και τριπλά προκειμένου να κάνει το οτιδήποτε έναντι της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι του Αγίου Ανδρέα. Και εγώ γιορτάζω και γι' αυτό απευθύνομαι και σε όλους όσους γιορτάζουν να πω χρόνια πολλά με υγεία και πρόοδο σε ό,τι κάνουν. Από την άλλη, γιορτάζουμε την απελευθέρωση του Ναυπλίου 201 χρόνια μετά την απελευθέρωση, μετά την απελευθέρωση από τον Στάικο Σταϊκόπουλο. Βρισκόμαστε εδώ μπροστά στο μνημείο του. Οι αγώνες του θα πρέπει να συνεχιστούν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πάντοτε υπάρχει κάποιος επιβουλέας που θέλει να πάρει κάτι από τη χώρα μας. Σήμερα, στη σημερινή εποχή, είμαστε σίγουροι, είμαστε βέβαιοι ότι η χώρα μπορεί να ανταπεξέλθει όλων αυτών των δύσκολων συνθήκων και μέσω των δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά
σε όλες αυτές τις επιβλέψεις που πιθανόν να κάποιοι να κρύβουν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για την ημέρα. Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση του ναυπλίου, γιορτάζουμε τα 201 χρόνια την απελευθέρωση από τον ήρωα, από τον πορθητή, τον Στάικο Σταϊκόπουλο. Όλοι μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε αυτή την κίνηση που έκανε ώστε να ζούμε και να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερα μετά από 201 χρόνια. Από ό,τι ακούσαμε, το 1212 στο 1822 το υπόλοιπο ναυπλίου ήταν υπό την κατοχή των Ενετών και των Τούρκων. Άρα τιμή και δόξα στον ήρωα αυτό που έκανε αυτή την κίνηση, αυτόν τον ηρωισμό, ώστε σήμερα εμείς να ζούμε και να πνέουμε ελεύθεροι, όπως είπα και πριν. Θέλω λόγω της ημέρας να εκφράσω τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά, πιστεύω και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά εδώ, να γιορτάσουμε πάλι τα 202 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης του Ναυπλίου.